What the f***? Στο σημερινό βίντεο της Κυριακής θα γίνουμε undercover police στο GTA 5 Online. Όπως βλέπεις, το outfit μου είναι έτοιμο. Έχω αγοράσει ολοκένουριο αστυνομικό αμάξι, το οποίο πρέπει να κάνουμε να φαίνεται undercover police. Μυστικό, αστυνομικό, ασφαλίτης. Έχει πολλές λέξεις. Το ασφαλίτης την έμαθα πρόσφατα. Γιατί έχουμε καινούριες αποστολές. Εάν έχεις αστυνομικό αμάξι, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον Winston και να σου δώσει κάποιες μικροαποστολές, όπου δεν θέλει να κατεβεί η αστυνομία του Los Santos με RPG και πας κατεβαίνεις εσύ με τις RPG. Μπορείς να κατεβείς και με το Oppressor, αλλά πού είναι η διασκέδαση εκεί, να κατεβείς με το αστυνομικό σου αμάξι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σιρήνες και με βαράνε! Όχι, τι αστυνομία, ρε! Ρε, δεν τρέπε! Είχαμε Άξελ. Γύρω, όλοι. Τα λέμε, μπρο! Καλά να περάσεις εκεί. Don't mess with the undercover cop, Axel. Και τώρα με βαράνε και οι δικοί μου, γιατί δεν ξέρουν. Είμαι undercover cop μέσα σε πολύ φανερό αστυνομικό. Την προηγούμενη Κυριακή γίναμε bounty hunters, κυνηγός κεφαλιών. Έτσι λιγότερο το βίντεο, δεν το είδες, να πας να το δεις. Πάμε τώρα να το κάνουμε customize και να το φτιάξουμε, γιατί... Φτιάχτηκε! Εντάξει, όλα καλά! Του φτιάχνουν το αμάξι πριν μπει στο Winewood Club Garage, το οποίο πληρώνει συνήγη, καταλάβες. Ελπίζω να γίνεται undercover το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το οποίο μόλις το αγόρασα από Warstock σε τιμή 4 εκατομμύρια. Κάνε το 5 και έχουμε άλλα 2 εδώ πέρα που πρέπει να κάτσω να φτιάξω. Και όπως βλέπεις, dispatch work available. Επίσης πλέον αυτό το αμάξι κοστίζει 0 δολάρια αν πάω να το πουλήσω. Όπως είδες προηγουμένως, χρειαζόμαστε full armor οπωσδήποτα, καλύτερα φρένα, bumpers. Τι έχουμε, να το κάνουμε λιγάκι έτσι πιο αγωνιστικό, γιατί θα είναι undercover, έτσι. Θεωρητικά θα βγάλουμε τα αυτοκολλητάκια. Εδώ τι γίνεται, μπαίνεται τουρίν bumper, το οποίο απλά μπαίνει. Okay, έξτρα τριμπούλα, δεν λέμε, όχι σε έξτρα τριμπούλες, full engine, αν και έχει ήδη μια ωραία μηχανάρα, θέλουμε ένα ωραίο. Έχει διπλό εξός, όχι τέτοιο διπλό εξός, ούτε στο πλάι, άρα πάμε για κάτι, ξέρεις τι, δεν θέλω να φαίνεται, αυτό εδώ, chrome track exhaust μου ακούγεται υπέροχο. Front diffuser. Να βάλουμε τώρα splitter μπροστά. Κάτσε να δω πρώτα αν μπορώ να βγάλω. Ωραία, μπορώ να βγάλω τα αυτοκόλλητα τελείως, ή μπορώ να βάλω περισσότερα. Ίσως έχει κάτι πιο ύπουλο που να είναι undercover. Όχι, δεν έχει. Δεν φαίνεται να έχει. Άρα θα βγάλουμε όλα. Okay. Θα βγάλουμε όλα τα αυτοκόλλητα. Τι χρώμα να το βάψουμε όμως, είναι το ερώτημα τώρα. Μαύρο, άσπρο, θεωρητικά undercover αμάξια της αστυνομίας είναι συνήθως all black, έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε να το κάνουμε all black. Οκ. Μ' αρέσει. Το βλέπεις, το υπολογίζεις ότι είναι αστυνομικό. Όχι πως άμα δεν δεις εκεί πέρα τα shotguns και τα ράδιο. Τώρα πίσω στο diffuser. Όχι, θα το κρατήσουμε απλό. Grill, θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε chrome. Το default, ίσως ξέρεις τι, το κάνουμε chrome. Γιατί έχει αρκετό chrome το αμάξι. Hood, θα έχει να βγάλει τη μηχανή έξω, έτσι, σε αστυνομικό αμάξι. Όχι, δεν έχει, αλλά έχει αυτό εδώ πέρα. Θα βάλουμε κάτι. Γιατί, εντάξει, τώρα κρύβε μηχανή εκεί πέρα να υπερθεμένεται. Αυτό εδώ πέρα, τέλειο. Lights, θα βάλουμε άσταστο κιτρινάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Police equipment, aerials. Θεωρητικά πρέπει να βγάλουμε τις σιρήνες από πάνω, αλλά
Μπορούμε να βάλουμε τα έξτρα ραντάρ εκεί πέρα που έχει. Κάτσε να δούμε. Searchlight δεν θα βάλουμε. Θέλουμε να είναι undercover. Έχει. Έχει να βγάλουμε. Ου, αυτό εδώ είναι ωραίο. Θα το βγάλουμε τελείως, έτσι. Ου, αυτό εδώ. Δεν πέφτει τόσο πολύ undercover όμως, ρε φίλε. Άρα, non, δεν βάζουμε τίποτα. Παρ' αυτά, θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι δύο αντενούλες. Είτε μπροστά είτε πίσω. Όχι, όχι τα ραντάρ. Όχι τα ραντάρ. Να μην μας βλέπουν, ούτε, να μην μας καταλάβουν ούτε από μπροστά ούτε από πίσω. Δύο αντενούλες πάνω στην οροφή. Push bar τώρα. Δεν νομίζω να μπαίνει εδώ σε undercover αμάξια. Rear diffuser. Ξέρεις τι, θα... κάνουμε αστυνομικό ντραγκάμαξο, ε. Θα μπορούσα να βάλω diffusers και να το κάνω, ξέρω εγώ, αγωνιστικό, αλλά θα συγκρατηθώ, να το κρατήσω απλό. Μπορώ να βάλω ένα μικρό lip spoiler ή μπορώ να βάλουμε αυτό εδώ. Όχι, το κάνει λίγο... κάνει λίγο βάρκα, θα το βάλουμε μικρότσι. Suspension, να το χαμηλώσουμε λίγο. Γιατί θέλουμε να ανεβαίνει, βασικά, ξέρεις τι, καθόλου, θέλουμε να ανεβαίνει η πεζοδρόμια. Πώς θα κυνηγάμε τα calls που μας δίνει ο Vincent. Turbo, φυσικά, wheel type, τα άφηνα τα δικά του. Αλλά ίσως βρούμε off-road που κάνουν και καλύτερο grip. Αλλά πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με αυτά που έχω τώρα. Ξέρεις τι, θα το αφήσουμε με αυτά που έχει. Προφανώς bulletproof tires. Είμαστε στο GTA. Να μαυρίσουμε τελείως τα παράθυρα. Να μην βλέπουν μέσα. Και θεωρητικά είναι έτοιμο. Πολύ απλό όμως το έχω κάνει. Αυτό είναι και το νόημα δηλαδή. Κοίτα, το άλλαξα λίγο πράγμα. Πάντα όταν τελειώνω να φτιάχνω στο βίντεο το αμάξι, μετά έτσι ξοδεύω 5-10 λεπτά να ξαναπεράσω από parts. Έχω αλλάξει λίγο το καπό. Έχω αλλάξει λίγο το προπαρτήρα. Έβαλα πιο απλά πράγματα, σκεφτόμουν αν θέλω να το βάλω κάποιο αυτοκολλητάκι της αστυνομίας. Αλλά νομίζω βγήκε πολύ ωραίο. Θέλω να δω τις σιρήνες τώρα. Για να τις ανάψουμε. Δεν έχει, ε! Μόνο τα φώτα ανάβω σβήνουν. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Έχω άλλα αστυνομικά αμάξια που είναι πιο καλά για το undercover κομμάτι, που μπορούσα να τα πάρω εκείνα, αλλά προτιμήσα να διαλέξω κάτι από τα καινούρια. Καλά, undercover, αλλά άμα δεις αυτό το πράγμα να είναι από πίσω σου, πες μου ότι δεν θα καταλάβεις κατευθείαν ότι, ξέρω εγώ, είναι της αστυνομίας. Καλά, χειρότερα θα σκεφτείς. Θα σκεφτείς ότι είναι FBI Open Up. Κάτσε να σου δείξω στο Bail Office Garage τι εννοώ. Ας πούμε το μπραβάντο εδώ πέρα. Μπορείς να βγάλεις τα πάντα από πάνω και να μείνουν μόνο σιρήνες, ας πούμε, εκεί μέσα. Νομίζω έχει και πίσω κάπου. Και θα ήταν τέλειο undercover, γιατί είναι γρήγορο, είναι δίμπορτο. Εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις κάποιο μέσα, αλλά δεν είναι δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι να τον πιάσεις και μετά να καλέσεις να σου τον πάρουν. Αλλά αυτό φτιάξαμε σε αυτό το βίντεο. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Vincent! Πώς καλώ τον Vincent! Με το R3. Οπ, request received. Πάμε, press to accept. Οκ, okay, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος, πού πάω. Copy that. Φεύγω, φεύγω. Possession of sale. Go, go, go. Πάμε να βάλουμε λίγο ζωή. Δεν ξέρω τι μου λέει. Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει. Πάμε να τρακάρω, ένα λεπτάκι να βάλουμε armor. Λίγα snacks. Πρέπει να κάνουμε κάτι confiscate για κάτι που πάει να φύγει από Los Santos. Καλά, δεν το λες αργό το συγκεκριμένο. Εδώ πέρα! Ποπ! Άμα δεν υπήρχε αυτός εκεί πέρα, μια χαρά θα κάναμε το land και θα μείνει ζωντός και το φανάρι μας. Όπως είπαμε, το που κάνεις accept αυτό το dispatch work, μπορείς να βγάλεις το oppressor σου, μπορείς να βγάλεις το tank σου, ό,τι θες να πας να ολοκληρώσεις την αποστολή. Αλλά έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να γκραϊντάρω στο GTA, θέλω να παίξω. Αυτό που κάνω τώρα που οδηγάω μπορεί να σου φαίνεται βαρετό, αλλά εγώ στο μυαλό μου διασκεδάζω. Ωραία, περνάω καλά γιατί παίζω έτσι όπως ήταν θεωρητικά φτιαγμένο αν δεν υπήρχε το oppressor, έτσι. Με τι θα πήγαινες αν δεν υπήρχε το oppressor? Με ελικόπτερο θα μου πεις και εσύ, ναι. Anyway, κατάλαβες το point μου και θα ήθελα να ακούσω την γνώμη σου ή να διαβάσω την γνώμη σου. Για το
Cougar σκυλί στα comments για αυτό που είπα πριν με τις αποστολές και το πέσω και αμάξι. Ωραία, ωραία, τώρα σβήνουμε τις σιρήνες, είμαστε undercover, έτσι. Δεν το βλέπεις το αμάξι πόσο undercover είναι. Σίγουρα είναι πολύ undercover, ε. Οπ, recover narcotics. Ω, τα παιδιά είναι ήδη εδώ πέρα. Μπορώ να βγάλω τις RPGs μου ή μπορώ... Παιδιά, don't mind me, ήρθα για camping εδώ πάνω. Είναι υπέροχο εδώ, έτσι, να ξέρετε, είναι... Είναι πολύ ωραία, αν τα ρίξουμε και ένα χειροφρενάκι. Ωραία. Ξεκινάμε, πάμε. Δεν ξέρω πώς να τους ρίξω RPG. Προτιμώ να βαρέσω λίγο. Ωπα ρε παιδιά. Το αίμα εσείς εδώ, τους βλέπει μέσα από τα bush. Βάλει λίγο άρμα και φαγητό. Και ξανά, πάμε, σιγά σιγά, προχωράμε. Undercover αστυνομικός Axel, ενδράσει. Τρώει όλες τις σφαίρες, δεν νιώθει. Πόσο έχει ρε ακόμα? Τρώνε πολλές σφαίρες οι AI. Ωραία, και σε βαράνε και καλά. Και με ξενερώνει αυτό μέσα σε αυτό το παιχνίδι ρε φίλε. Κάν το να αστοχούν λίγο. Να χρησιμοποιώ ξέρω εγώ 15 armors μέσα σε μια αποστολή που 10 δικαιούμαι να φορέσω. Να μου πεις και εσύ τώρα. Πίσω στο αστυνομικό, πίσω στο αστυνομικό. Πίσω στο undercover αστυνομικό. Άμα αν είχε και αστυνομικά outfits. Μόνο αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα τα βγάλουν. Σε κάποια φάση. Έτσι, να με... Δεν βοηθάνε τώρα τα wiu κάτι στους αυτούς. Δεν τους σταματάει να με βαράνε. Βοηθάει στο να φύγουν όλοι από το δρόμο μου. Να φύγουν όλοι από το δρόμο μου είπα. Το οδήγημα. Γρήγορο. Καλό. Νομίζω το είχα ξαναφτιάξει αυτό το αμάξι. Αλλά όχι το, το αστυνομικό. Την κανονική έκδοση. Άμα αν είχε τις σιρήνες που λέω θα ήταν, εντάξει για την τιμή δεν μπορώ να το δώσω 10 στα 10 ρε φίλε, στα 5 εκατομμύρια, 6 που έχω φάει ξέρω εγώ και μετά κιόλας αν θέλω να το πουλήσω είναι 0, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Έλα Vincent, σου φέρα τα πράγματά σου. Και πληρωθήκαμε 25.000, δεν είναι τίποτα, αν το κάνεις με oppressor μέσα σε μερικά λεπτά συμφέρει. Κανονική αποστολή, όχι τόσο από ό,τι φαίνεται. Θεωρητικά έχει ένα cooldown τώρα. Ίσως ευκαιρία να φτιάξουμε ακόμη ένα αστυνομικό αμάξι. Ακόμη ένα undercover, αλλά τζιπάκι αυτή την φορά. Όχι πως δεν είχα ήδη ένα τζιπάκι που είχα ξεκλειδώσει με φωτογραφίες. Είναι καινούριο, ωραία. Φρέσκο αμαξάκι. Έχει 21 επιλογές. Από liveries μπορούμε να βγάλουμε τα πάντα. Δεν νομίζω να έχει κάτι... Ήπουλο έτσι. Όχι, θα τα βγάλουμε και θα. Δεν ξέρω. Να το βάψω. V8. Α, έχει V8 αυτό εδώ πέρα. Οκ. Το κάναμε γρίζο αυτό εδώ πέρα. Ή ακόμη καλύτερα το Basic Silver. Ξέρω εγώ που κυκλοφορούν. Που βγαίνουν όλα τα αμάξια από εργοστάσιο σε Silver. Δεν θα είναι το πιο όμορφο. Αλλά θα είναι undercover, είπαμε. Έχουμε να αλλάξουμε. Arches εδώ πέρα, μπορούμε να βάλουμε carbon. Ωραίο, αυτό μ' αρέσει. Δεν θέλω να βάλω carbon καθόλου. Θέλω όμως σίγουρα armor, brakes, bumpers. Για κάποιο λόγο έχει 11 επιλογές. Μία από αυτές όπως είδες είναι carbon. Έχει προβολή. Οκ, δεν θα βάλω. Όχι. Κανένα. I guess μπορούμε να το κάνουμε λιγάκι πιο αγωνιστικό με τις επιλογές μας. Να βάλουμε και ένα σίδερο από πίσω γιατί όχι. Αυτός προαυτήρας που έχει κόψιμο για δύο εξώς, προς το παρόν έχει ένα. Ίσως θα έχουμε δύο για επιλογή. Και ναι, έχουμε. Θα βάλουμε δύο προφανώς. Γιατί όχι τα titanium που μου αρέσαν πάντα. Ακούτο. Ωραίο ακούγεται. Engine full exhaust το τσεκάραμε μόλις τώρα. Fenders μπροστά δεν θα αλλάξω. Έχει πολλές επιλογές για customization. Δεν θα παραπονηθώ. Θα κάνω debug και ίσως βάλω όντως μεγάλο grill. Ας πούμε αυτό. Όχι, το κάνει λίγο άσχημο έτσι. Είναι πολύ καλύτερο ας πούμε έτσι. Ή το αφήνω τελείως stock. Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε απολύτως κανένα σε θέμα κάπου. Θα έβαζα έτσι λιγάκι καλύτερο, πιο αγωνιστικό, μιας και έχουμε βάλει αγωνιστικούς προφυλακτήρες και όλα αυτά. Το τελευταίο μου άρεσε. Πού είναι?
Αυτό εδώ. Πωλήσει equipment. Έχουμε. Ξέρεις τι, δεν αναγκαστικά πωλήσει equipment αυτό εδώ πέρα. Μπορεί να το έχει και ένα civilian ή ένα undercover αστυνομικό σαν εμένα. Όλα τα φανάρια, ναι. Αν δουλεύουν όλα και τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, θα είναι καλή φάση. Είπαμε ότι θα βγάλουμε τα emergency lights τελείως, αν και φαίνεται πολύ περίεργη η οροφή εκεί πέρα. Και δεν θα βάλουμε ούτε search lights. Το κρατάμε undercover, είπαμε, έτσι. Πηγαίνει τώρα στο πλάι να βάλουμε είτε αυτά εδώ πέρα που να ταιριάζουμε μπροστά. Ή ποια είδα, αλλά ποια είδα, είδα κάτι σωλήνες, αλλά γράφει ότι είναι πλάστικ. Δεν θέλω πλάστικ, αυτό εδώ θα μπει. Spoiler, έχει φτερό. Ωραία. Πόσο πιο περίεργο μπορεί να γίνει. Δεν μ' αρέσει κατά πολύ αυτό το αμάξι. Γενικά τα καινούρια αστυνομικά αμάξια δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα προηγούμενα που είχαν βγάλει που είναι και πιο φθηνά είναι πολύ καλύτερα. Δεν το χαμηλώνουμε έτσι, θέλουμε να είναι τζιπάκι. Θέλουμε όμως καλύτερο transmission, θέλουμε το turbo, off-road wheels θα βάλουμε εδώ πέρα. Άμα φύγει κάποιος στα χωράφια, στα βουνά, να μπορούσαμε να τον κυνηγήσουμε. Νόημες λένε ότι είναι fail RP γιατί πήγαμε το ποδήλατο, το BMX στα βουνά. Θα πάω με αυτά εδώ πέρα, που τώρα μόλις είδα ότι είναι police issue steel. Μια χαρά. Full μαυρισμένα παράθυρα και θεωρητικά είναι έτοιμο. Δεν μ' αρέσει, αλλά πέφτει στο theme του undercover. Απλά δεν θέλω να το κάνω και αυτό μαύρο σαν το άλλο. Μέτριο να πω εγώ την αλήθεια. Κάτσε να δω αν δουλεύουν. Okay, δεν δουλεύουν τα φανάρια που είναι πάνω στο προφυλακτήρα. 0 στα 0 είναι το συγκεκριμένο αμάξι, μόνο για αυτό το πράγμα. Δεν έχει ούτε αυτό κάπου κρυμμένες σιρήνες όπως βλέπεις. Go to Rory's. Ωραία, φύγαμε. Καινούρια αποστολή από τον Winset με το καινούριο μας αμάξι. Με στέλνει εκεί που ήμουν έτσι πριν, έτσι. Με στέλνει σε ακριβώς ίδιο σημείο. Ξέχασα τελείως τον τροχό της τύχης, ρε. Ίσως δεν θα ξεχτούσα αν είχε λιγάκι καλύτερο αμάξι αυτή την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να κερδίσω δύο φορές. Δεν το έκανα speed, προσπαθώ να κάνω όσο πιο ωραία γίνεται. Δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα. Έκανε teleport το αμάξι, το είδες, το είδες. Με έκανε sabotage Rockstar. Όχι ρε φίλε. Και το πίστεψα στο sabotage της Rockstar ότι θέλει να κερδίσω κι άλλο αμάξι. Κερδίσαμε 50 χιλιάρικα για τα άρμος και RPGs που θα φάμε. Έλα φιλαράκι, το έχεις. Το έχεις. Α, δεν το έχει. Δεν έχει VPN ο φίλος, ε. Α, συγγνώμη. Με έστειλε στο στρίψιμο πιο κάτω. Τα παιδιά νομίζω είναι ενισχυμένα αυτά εδώ πέρα, ε. Κοίτα το πλάνο που έχω, ωραία. Ανεβαίνουμε πάνω στο αμάξι, πάνω στην οροφή. Και έχουμε, α καλά, έχουμε το τέλειο σημείο και ξεκινάμε. Ρε, ας τον αυτόν εκεί, αυτόν δεξιά. Assist, aim assist, ρε μάνεψε άλλον ρε. Ένα από τα προβλήματα να παίζεις σε κονσόλα είναι το aim assist που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Επίσης μας κατέβηκαν από πίσω ήδη, ε. Που είναι τα πράγματα παιδιά να τα πάρω, που τα έχετε βάλει. Αυτά εδώ πέρα είδε. Ένα λεπτάκι, δικά μου. Βασικά του Vincent θα είναι. Καημένος δεν προλάβει να παρκάρει, ρε. Πάμε να δοκιμάσουμε τα off-road capabilities του καινούριου μας undercover τζιπάκι. Φύγαμε, go, 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 go. Καλά είναι τα off-road capabilities. Δεν νιώθει. Μια χαρά το land. Μια χαρά και αυτό το land. Πολύ. Αυτό το land, μια χαρά και αυτό. Εν τω μεταξύ, από τότε που έχουν βάλει τα αστυνομικά αμάξια, όλο το λόπι ακούς παντού τα άλλα 25 χιλιάρικα στα δισεκατομμύρια του αξιλούκου στο GTA 5 Online Sinkon στο PlayStation 5. Φτάνει με undercover, πάμε με full αστυνομικό αμάξι. Vincent, κάτι φρέσκο. The Officer Monitor. Φύγαμε. Πάμε 10 χιλιόμετρα προς Παλέτο Bay. Λέει ο Vincent, είναι complicated αυτό εδώ πέρα. Έχει κάποιο αστυνομικό
Ωραία, καλό το landing, καλό το landing. Και που λες, έχει κάποιον αστυνομικό που παίρνει μαύρα εκεί πέρα από τις μαφίες και λογικά πάμε να τον βρούμε. Εδώ πέρα τι έγινε? GTA παίζουμε, γιατί ρωτάω. Shortcut. Πολύ καλό το shortcut, μόνο μην κάτσω εκεί πάνω. Μια χαρά. Έλα, Vincent, σε 200 μέτρα είμαι εκεί, δηλαδή είμαι... Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Break into the hideout. Ό,τι φαίνεται δεν με έχουν δει, δεν με έχουν ακούσει. Να το βάλουμε εδώ πέρα. Και πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε stealth. Πού με είδες εσύ ρε? Ρε ψεύτη. Shotgun. Νομίζω πέθανε. Γεια σας παιδιά. Να ανοίξω λίγο την πόρτα με το shotgun μου. Αου. Ένας ήτανε. Όχι, δεν είναι ένας! Εντάξει, και αυτός λογικά πέθανε. Recover the evidence. Το εξελάκι. Το εξελάκι θέλουμε. Ένα λεπτάκι να το κατεβάσω. Παιδιά, συγγνώμη που σας χαλάσω το αμάξι. Αλλά μέχρι να σας πετύχω κεφάλι και κάθεστε εκεί πέρα. Άλλα 10 χιλιόμετρα πίσω στον Vincent τώρα. Είχαν πλάκα οι πρώτες δύο αποστολές. Από εδώ και πέρα νομίζω συμφέρει μόνο με oppressor. Αυτό σημαίνει εγώ δεν θα τις κάνω καν ποτέ ξανά αυτές τις αποστολές. Έλα, Vincent! Έφερα το εξελάκι που χρειαζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για και άλλες 25.000. Ολόκληρες 75.000 μέσα στη μισή ώρα. Πώς να βγάζεις λεφτά στο GTA 5 μου στέλνετε μηνύματα. Έτσι.